ανήμερα κάτι Τσικνοπέμπτη. Αλκοολόμετρο μια χρήση και οδηγίε για οδική ασφάλεια. Ανήμερα τη Τσικνοπέμπτη και εν ώψη των εορταστικών ημερών τη Αποκριά, η Τροχιά Ηρακλείου και ο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Κρήτη βρέθηκαν στο κέντρο τη πόλη του Ηρακλείου, μοιράζοντα του διερχόμενου οδηγού αλκοολόμετρα και ενημερωτικά φυλάδια. Θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το θέμα της οδικής ασφάλειας και κυρίως για το θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ που αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τον τόπο μας. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σήμερα σε διάφορα σημεία του κέντρου του Ηρακλείου και μοιράζουμε αλκοολόμετρα μίας χρήσης, μια ευγενική χορηγία των συνεταιρισμένων φαρμακείων του ΣΥΦΑΚ και ενημερωτικό υλικό που αφορά το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, προκειμένου να, όπως είπα, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να προλάβουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο συμβάν τις επόμενες ημέρες αλλά και γενικότερα. Αλκοολόμετρο μιας χρήσης και οδηγίες για οδική ασφάλεια. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Το προσωπικό της υπηρεσίας συμβούλεψε τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, τηρώντας ευλαβικά όσα προβλέπονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξέρουμε ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα φαινόμενο το οποίο καλώς ή κακώς υπάρχει, και είτε το θέλουμε είτε όχι, θα συνεχίσει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό που μπορούμε και εμείς σαν υπηρεσίες για να μπορέσουμε είτε να τα εξαλείψουμε είτε να μειώσουμε τις συνέπειες τους. Η ζώνη και μες στην πόλη, έστω και για ένα βήμα, και το κράνος έστω και για ένα βήμα. Με τη χρήση των προστατευτικών μέσων που προβλέπονται ή με το μετριασμό της ταχύτητας πολλές φορές των οχημάτων κτλ. Μπορούμε ένα ατύχημα το οποίο θα ήταν θανατηφόρο να το κάνουμε ένα πολύ ελαφρύ τραυματισμό ή με υλικές ζημιές. Οπότε για μας είναι εξίσου σημαντική και η μείωση των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων. Η τροχαία θα βρίσκεται στους δρόμους της Κρήτης καθ' όλη την εορταστική περίοδο με στόχο οι απόκριες του 2020. Μόνο υπέροχες στιγμές να αφήσουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού. Έχει εκπονηθεί ειδικός σχεδιασμός με βάση τις οδηγίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα υπάρξει αυξημένη παρουσία της τροχέας στις εθνικές οδούς κυρίως, αλλά και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, όπου γνωρίζουμε και εμείς από προηγούμενες χρονιές από την εμπειρία μας ότι χρειάζεται να είμαστε είτε για να διευκολύνουμε τον κόσμο, είτε για να προλάβουμε κάποιες παραβάσεις οι οποίες οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα.